Είμαστε πάνω από τη Σαντορίνη. Ο τουρισμός πάει καταπληκτικά. Και όταν λέμε τουρισμός, είναι 200 περίπου επαγγέλματα. Δηλαδή βρίσκουν δουλειά άνθρωποι οι οποίοι κλπ. Κλπ. Έχει έσοδα το κράτος. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει έναν τουρισμό καλύτερο το 19. Τον έχουμε εμείς ως Έλληνες. Η πατρίδα μας λοιπόν πάει πάρα πολύ καλά. Τριφωνόπουλος τώρα από την Σαντορίνη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Τριφωνόπουλε. Καλά είστε. Καλημέρα. Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Φαίνεται και διαστόματος Κικίλια, αρμόδιος υπουργός, αλλά και εσάς βαθύς γνώστης και κήρυκας των δεδομένων του ελληνικού τουρισμού, ότι ξεπεράσαμε το 19. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά, κύριε Αυτιά. Τα νούμερα, η πρόοδος των κρατήσεων, η πρόοδος των αριθμών σε επίπεδο πληρωτήτων, όπως και σε επίπεδο νέων κρατήσεων και εσόδων, δείχνουν ότι είμαστε στο κατάλληλο δρόμο και είμαστε πάνω από το 19. Συνεπώς, όλοι οι ιονοί είναι καλοί για να ξεπεράσουμε το 19 σε σύνολο τη σεζόν, και αυτό είναι κρισιμότατο. Το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα εξελιχθεί Οκτώβριος και πόσο βαθιά θα πάμε μέσα στο Νοέμβριο, δεδομένου ότι εκεί κάπου θα αρχίσει να ταράζονται λίγο τα νερά όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του μέσου ευρωπαϊκού νοικοκυριού στην αιτία της ενεργειακής κρίσης. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Είχατε πει ότι θα τα ξεπεράσουμε τα όρια του 19 και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Είστε Σαντορίνη. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα για το λιμάνι της Σαντορίνης που πρέπει να προχωρήσει. Είναι ένα κορυφαίο τουριστικό νησί. Μου έχουν πει ότι δένουν πολλά πλοία, πρέπει ταχύτερα να λειτουργήσει η εξέλιξη αυτή και το κρατώ ως υποσημείωση και νομίζω ότι το θέμα αυτό θα φτάσει και αρκετά ψηλά ώστε ένα-ένα θέμα να λύεται και προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Αυτιά, έχουμε τη δέσμευση του ιδίου του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Που το έχει ανακοινώσει αυτό όταν άνοιξε τη σεζόν εδώ το 2021. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ, το 2020 και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε επίσης την ίδια δέσμευση από το αρμόδιο Υπουργείο που ουσιαστικά έχει δώσει το πράσινο φως. Συνεπώς, μένει, και αυτό είναι το σημαντικό, να ολοκληρωθούν οι προκαταρκτικές εργασίες από όλες τις φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες για να ξεκινήσει το θέμα του λιμανιού, το οποίο είναι τεραστία σημασία. Μην το συζητάτε. Η Σαντορίνη, η Μύκονος, τα νησιά μας είναι οι πύλες του ελληνικού τουρισμού και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα εισακουστείτε όπως και για τα υπόλοιπα θέματα. Και όλες οι υποδομές, ωστόσο, στο νησί της Σαντορίνης, που είναι το προπύργιο του ελληνικού τουρισμού και έχει σημασία αυτό. Σαφής. Ό,τι παίξατε πριν λίγο στις φωτογραφίες και στα βίντεο, είναι το πιο προβεβλημένο μήνυμα της χώρας μας όπου θα επικοινωνήσει τουριστικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.